Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Παναγιώτη της Αλπαία. Σε περίπου 4 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου ανάμεσα στο γηπεδούχο ομάδα του Πορφύρα και το και της Αγίας Παρασκευής. Στα πλαίσια του πρωταθλήματος Α2 γυναικών πρώτος όμιλος. Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής. Να πούμε λοιπόν, διαιτητές του αγώνα είναι ο κύριος Άρτε Λάου και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Η ομάδα του κυρίου Αράπη θα ξεκινήσει με Ρεκουνιώτη, Μπαλαμπάνη, Μεγαλούδη, Τσιλιμπάρη, Ρουμπελάκη, Ευμορφοπούλου, Πετρή, Ξενιτοπούλου, Παπάζογλου, Αρχαγγελίδη και Θανοπούλου. Η ομάδα του κ. Ρουμπελάκη θα ξεκινήσει με την Καραχάρη, την Κακοσούρη, την Τζιάδη, την Γρίσπου, την Πολιτοπούλου, την Αραβανή, την Βούλγαρη, την Σπυρίδωνος, την Κυρκοπούλου, την Γιαμπάνη και την Κεσέ. Όλα λοιπόν έτοιμα να ξεκινήσουν. Η ομάδα της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται σε καλύτερη βαθμολογική θέση. Είναι στην τρίτη θέση με 38 βαθμούς σε 22 αγώνες με 16 νίκες και 6 ήττες. Ενώ η ομάδα μας ο Πορφύρας έχει 28 βαθμούς σε 22 παιχνίδια, 6 νίκες, 16 ήττες. Ο Πορφύρας προσπαθεί να ανέβει όσο περισσότερο στην βαθμολογία. Θέλει σήμερα την νίκη για να πάει σε καλύτερο προσάρτημα όσον αφορά τα play out. Ελπίζει δηλαδή να σε πάει κάτι καλύτερο, πιθανόν είναι να προσαρτηθεί σε καλύτερη θέση για τα play out. Απομένουν νομίζω 4 αγωνιστικές πριν το τέλος. Ναι, 4 σημερινή αγωνιστική εκτός από το σημερινό παιχνίδι. Αυτό τα μελίσσα αντιμετωπίζουν τον Προμηθέα Πάτρας, ο Αμίντας, τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, η ΑΕΚ Περιστερίου, τον Ιωνικό Φιλαδέλφιας, η Άμυλα Περιστερίου, τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου, ο Άργους Δανάη, το Παλαιό Φάληρο και η Τερψιθέα, το Σπόρτινγκ. Μια ζωντανή μετάδοση από το Μοσχάτο Ταύρο Σπόρτινγκ. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Πορφύρας ιτήθηκε εκτός έδρας από το Πρωτοπόρο Ιωνικός Νέα Φιλαδέλφια. Νομίζω με 59-47, ενώ η Αγία Παρασκευή κέρδισε τα Μελίσσα με 65-57. Για να δούμε με ποιες παίκτες θα ξεκινήσουν οι δύο προπονητές των ομάδων, ο κύριος Αράπης και ο κύριος Ρουμπελάκης. Ο κύριος Ρουμπελάκης είναι αδερφός της Άννας Ρουμπελάκη που συμμετέχει εδώ με τον Πορφύρα. Χρόνια μέσα στα γήπεδα και ο κύριος Αράπης και ο κύριος Ρουμπελάκης. Έχουν καταξιωμένοι προπονητές, έχουν ειδικά στο επίπεδο γυναικών, με τα αθλήματα Α2, ακόμα και Α1 νομίζω. Ήταν ο κ. Ζουμπελάκης κάποια στιγμή. Καταξιωμένοι προπονητές και οι δύο. Ο Πορφύρας θα ξεκινήσει με την Εμορφοπούλου, την Τζιλιμπάρη, την Ρουμπελάκη, την Ρεκουνιώτη νομίζω,
για να δούμε αν εργονιέται. Όχι, λάθος, η εργονιέται ήταν. Μας μπέρδεψε, κινήθηκε προς το γήπεδο. Την Παλαμπάνη και την Παπάζογλου. Το γνώριμο σχήμα νομίζω. Πάντα έτσι ξεκινάει το τελευταίο αγώνα ο κ. Σαράμπης με αυτή την πεντάδα. Από την άλλη πλευρά η Αγία Παρασκευή. Θα ξεκινήσει με το νούμερο 10, την Πολιτοπούλου. Το νούμερο 7, την Τσιάδη. Το νούμερο 8, τη Γρίσπου. Τη Γιαμπάνη, η οποία η Γιαμπάνη είναι και στην πολίτησά μας, είναι από το Μοσχάτο. Πάρα πολύ καλή παίκτρια και αυτή με καταξιωμένη. Έχει αγωνιστεί και σε μεγάλες και σε μεγάλη κατηγορία, την Α1. Και ακόμα θυμάμαι που ήταν ακόμα και μικρή νεάνιδα, αγωνιζόταν σε κατηγορία της Α1, νομίζω με την ομάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς, Λιωσίων ήταν, στα Λιώσακα που ήταν, πολλά χρόνια πριν. Έχει αγωνιστεί και στο Γκρόν Αγίου Δημητρίου, από ό,τι θυμάμαι, και χρόνια με στα γήπεδα. Γιαμπάνη, όπως και ο αδερφός της, ο Γιάννης, και αυτός χρόνια με στα γήπεδα. Αγωνιζόταν μέχρι φέτος στην Ελευθερία Μοσχάτου. Τώρα ο Γιάννης παίζει στον Ερμή Πειραιά. Γιαμπάνη τώρα. Έχουμε φάουλ επάνω στο νούμερο 4, την Καραχάλιου. Οι Παρασαγιές Μαλαμπάνε. Άσοδο το σούτ. Την μπάλα με τη Γιαμπάνη. Πολιτοπούλου. Στην επίθεση για την Αγία Παρασκευή. Δεν έχουμε καλά δει μέχρι στιγμής. Ούτε από την μια ομάδα, ούτε από την άλλη. Ευμορφοπούλου τώρα. Σουίτς Μπαλαμπάνη, άσορ και πάλι, αλλά η μπάλα πέσει σε αυτήν. Ξανακάνει το σουτ, άσορ και πάλι. Στην υπηρεσία για Παρασκευή, για μπάνη το σουτ. Έχουμε μεγάλη ασοχία στα σουτ για τις δύο ομάδες. Παίζει λίγο ηρεμία. Παπάζογλου. Τσιλιμπάρη. Ρουμπελάκι τώρα στην Εμορφοπούλου. Γυρίζει μπαλά. Τσιλιμπάρη το σουτ. Άσοχη και πάλι η ομάδα του Πορφύρια, αλλά κατοχή για την ομάδα του κ. Αράμπη. Ο κ. Αρτελάω, νομίζω ότι είναι την μπάλα στον Πορφύρα. Το σούτ από το νούμερο 7, την Τζιάδη Καλάθη. Έχουμε εδώ για κάποιον φίλο μας από την Αγία Παρασκευή που σωστά μας διορθώνει. Είναι Τσιάδη και όχι Τσιάδη. Το νούμερο 30 είναι και σε. Καλάθι και πάλι για την Αγία Παρασκευή με την Καραχάλιου. 6-0.
Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Πορφύρας. Δέχτηκε δύο συνεχόμενα τρίποντα. Δεν ήταν το καλύτερο. Ρομπελάκι. Ευμορφοπούλου. Μπαλαμπάνει το σουτ. Άστοχη. Το rebound η Ρουμπελάκη τώρα. Μπαλαμπάνει και πάλι. Πλάγια η μπαλα στο Ρουμπελάκη. Για να βγει θα κάνει το σουτ. Παπάζογλου. Πήρε το φάουλ. Νομίζω από το νούμερο 7 την Τζιαδή. Πήγε στον αγώνα ή Ξενιτοπούλου. Ξενιτοπούλου. Ξενεβορφοπούλου. Λύσηξε η Παπάζογλου. Παιδιά σκεφτυχώς η Ευμορφοπούλου. Δύο βολές για την Τσιλιμπάρε. Πήρε το φάουλ. Για να δούμε τουλάχιστον να πετύχει μια βολή. Να πούμε ότι ξεκίνησε να πετυχαίνει πόντους ο Πορφύρας. Πες πάμε, όλα καλά. Όλα, όλα καλά. Ναι, 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 ναι. Να το πω, είμαστε live, να ξέρετε. Μέσα πρώτη βολή, μέσα και δεύτερη, 2-6 για τον Πορφύρα. Στην επίθεση Αγία Παρασκευή, το νούμερο 8 η μπάλα στη Γρίσπου. Έχουμε, πάσε τη γραμμή, κατοχή τώρα για τον Πορφύρα. Ρουμπελάκη. Ξενιτοπούλου. Ξενιτοπούλου στη Ρουμπελάκη. Ευμορφοπούλου. Σου τρία πόντων. Άστο και πάλι. Ο Πορφύρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άγχος. Χρειάζεται λίγο ηρεμία. Λίγο περισσότερη ηρεμία. Για μπάνι. Η μπάλα στο νούμερο 7, Τζιαδί. Ρουμπελάκι τώρα. Λάγια στη Ξενιτοπούλου, κόπηκε από την Κεσέ. Ρουμπελάκι, κέρδισε την μπάλα. Ευμορφοπούλου, γρήγορα μπροστά η μπάλα. Στη Τζιλιμπάρη. Στη Τζιλιμπάρη. Πήρε την μπάλα πίσω στη Μορφοπούλου. Προσπαθεί να πάει σε εργανωμένη επίθεση ο Πορφύρας. Παπάζογλου, Ρουμπελάκι. Αλλά υπάρχει μια έτσι διστακτικότητα θα έλεγα ως προς το σκοράρισμα. Υπάρχει έτσι μια ενάγχος. Το είπα και προηγουμένως. Έτσι ένα κόλλημα θα το έλεγα με ένα διαφορετικό τρόπο. Για να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαράμπης. Πάλι αλλαγή. Βλέπω να μπαίνει στον αγώνα η Πετρή. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Κάτι πρέπει να βρει, να βρει κάποιο τρόπο να σκοράρει λίγο η ομάδα του. Το καλό είναι ότι και η Αγία Παρασκευή έχει μείνει λίγο πίσω. Τώρα έβαλε για μπάνι το καλάθι. 2-8. Όπως είπαμε, σε αυτές τις στιγμές δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Η ομάδα όμως δεν ξεκίνησε καλά.
αυτό φαίνεται. Έχει πετύχει μέσα σε 5 λεπτά μόνο 2 βολές, ούτε ένα καλάθι θα έλεγα. Δεν βρήκε τον τρόπο να ευστοχίσει ούτε σε ένα καλάθι. Μόνο σε 2 βολές της Λιμπάρη. Πολύ χαμηλά τα ποστά ευστοχίας για τον Πορφύρα. Μπάλα για τον Πορφύρα με την Ξενιτοπούλου. Ρουμπελάκι. Ξενιτοπούλου και πάλι. Ξενιτοπούλου στη Λιμπάρε. Πετρί το σούτ. Καλό το σούτ, αλλά λίγο ήθελε να μπει μέσα. Πέτρι το rebound. Η οποία είχε τραυματιστεί νομίζω στον καρπό. Τσιλιμπάρη το rebound, μπράβο στη Τσιλιμπάρη. Ο Πορφύρας έχει πετύχει καλά ποσοστά μέσα στα επιθετικά rebound. Μπράβο στην Παπάζογλου. Μπορεί να μην είναι άστοχος, αλλά κοντά στο καλάθι δείχνει δύναμη ο Πορφύρας. Εκεί που έλεγα έχει πάρει νομίζω μέχρι στιγμής 3 επιθετικά, 4. Και τώρα μπόρεσε λοιπόν να φέρει αποτέλεσμα και καλάθι για την Αγία Παρασκευή με το νούμερο 14, τη Βούλγαρη. Έχουμε 4-10. Έχουμε φάουλ. Τα φάουλ είναι 3-3. Για μπάνε στην Κεσέ. Κεσέ και πάλι στην Τζιαδί. Βούλγαρη, η μπάλα βγήκε πλάγια από τα χέρια του Ρουμπελάκη, κατοχή για την Αγία Παρασκευή. Γρίσκου τώρα στην Κεσέ. Τσιαδί το σούτ. Άστοχο, η μπάλα για τον Πορφύρα. Έχουμε αστοχία. Μόνο 2 τρίποτα έχει πετύχει από μακριά η Αγία Παρασκευή. Ναι, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Κολυτοπούλου λοιπόν στη θέση Διαμπάνη για την Αγία Παρασκευή. Ρουμπελάκι. Ξενιτοπούλου. Μπαλαμπάνη. Πήρε το φάουλ του Παπάζογλου. Ήταν το τέταρτο για την Αγία Παρασκευή. Είχε ένα φάουλ η Αγία Παρασκευή. Μπαλά από πλάγια. Στο επόμενο όμως θα έχει βολές ο Πορφύρας. 3-4 τα φάουλ. Μπαλαμπάνε. Στη Τζιλιμπάρε. Παπάζογλου. Ρουμπελάκι. Μπαλαμπάνε στη Τζιλιμπάρε. Παίρνει προς τα μέσα Τζιλιμπάρε. Ξενιτοπούλου. Ελίσσεται. Έκανε το ζωτά στοχή. Κάνουμε Μπαλαμπάνε. Θα πάρει την μπάλα. Ναι. Έχουμε τζάμπολ νομίζω εκεί, ναι. Σωστά. Κατοχή για το Αγία Παρασκευή για το Βελάκι. Βούλγαρη δίνει στη Γκεσέ.
Πολιτοπούλου και σε Τσιαδί Βούλγαρη. Αλλάζει την μπάλα η Αγία Παρασκευή. Έγινε το σουτ φάουλ. Δύο βολές. Ο κύριος Παπα-Νικολάου νομίζω καταλογίζει. Νομίζω είναι σωστό. Είχαμε βαβή. Σε την πάρει σήκωση και το χέρι της νομίζω, αν είδα σωστά. Αλλαγή για την Αγία Παρασκευή. Βγαίνει η Τσιάδη. Μπαίνει νομίζω το νούμερο η Κακοσούρη. Έχουμε εδώ το φίλο μας που μας βοηθάει αρκετά. Παραμένει το 4-11. Συγγνώμη, 4-10. Μπήκε μέσα το βολή. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. 4-12 τώρα. Ρουμπελάκι για τον Πορφύρα. Μπάλα στην Παλαμπάνη. Παλαμπάνη έκανε το σου τελικά. Όχι. Δεν μπορούμε να βάλει ο Πορφύρα σε ένα σου μακρινό. Έχει επικυρήσει πάνω από 5 σου. Μακριά από την γραμμή των 9 μέτρων. 5-6 νομίζω. Και ασόχησε σε όλα. Τσιαδί. Άσοχη. Σενιτοπούλου μπροστά στην Παλαμπάνη. Πήρε το φάουλ. Παλαμπάνη. Δύο βολές. Άστοχη Παλαμπάνη, αρκετά σήμερα. Μεγάλη άστοχη από την Παλαμπάνη. Πολύ νευρικότητα. Και πάλι άστοχη. Το rebound. Τελικά Πολιτοπούλου έχει την μπάλα. Δίνει στην Τσιαδί. Μπήκε στο νούμερο και η Κοκοσούρη, όπως είπαμε, το νούμερο 6. Τσιαδί, Κοκοσούρη. Έγινε το λάθος. Παλαμπάνη, για να δούμε τι θα κάνει. Δεν μπορεί να πετύχει ένα εύκολο καλάθι, θα έλεγα, είτε με σούτ είτε στον ευνηδιασμό ο Πορφύρας. Για να δούμε αν συνέχεια βελτιωθεί. Το ευτύχημα είναι ότι και η Αγία Παρασκευή δεν παίζει και αυτή τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Θα μπορούσε να το έχει εκμεταλλευτεί αυτή τη μεγάλη αστοχία του Πορφύρα. Για να δούμε. Δέστε, τι αστοχία υπάρχει. Παπάζογλου μόνο στο καλάθι, αστόχησε. Το σούτ από το νούμερο 6 του Κοσούρη, άστοχο. Μπαλαμπάνε. Παπάζογλου. Ρουμπελάκι. Μπελάκι, για να δούμε θα κάνει. Ευμορφοπούλου το σουτ. Άστοχο. Παπάζογλου. Δέστε λοιπόν τι καλά θες Παπάζογλου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι τόσο η μεγάλη ιστορία του Πορφύρα, αλλά από την άλλη έχει ένα θετικό. Παίρνει τα επιθετικά rebound. Αυτό λοιπόν με λίγο καλό πρόσωπο στη συνέχεια, με μια βελτίωση ίσως καταφέρει περισσότερα για τη συνέχεια ο Πορφύρας. 6-12, 20 δευτερόλεπτα και 60 εκατοστά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Γιαμπάνη στον αγώνα, στη θέση της Πολιτοπούλου. Η Ζέφης Γιαμπάνη. Έχουμε φάουλ νομίζω. Ναι, δύο βολές. Φάουλ για το Δικεσέ. Μπαίνει στον αγώνα και το νούμερο, αν βλέπω καλά, το νούμερο 16 Σπυρίδωνος με το νούμερο 17 την Κυρκοπούλου.
νομίζω είναι νεάριδες, είναι μικρές σε ηλικία, τα δύο κορίτσια και τους μπελάκες. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου τους βάζει έστω να συμμετέχουν και 15 δευτερόλεπτα. Πολύ καλό αυτό. Και σε λοιπόν τις βολές. Μέσα πρώτη βολή. 7-13. Μέσα και η δεύτερη. 6-14. Στην επίθεση ο Μπορφύρας, νομίζω όλο ο χρόνος ήταν δικός του για την επίθεση. Άσοβε και πάλι Φιλιμπάρη, έκανε το σουτ, αλλά έληξε το πρώτο δεκάλεπτο με 6-14 υπέρ της Αγίας Παρασκευής. Είναι φανερό ότι ο Πορφύρας πρέπει να βρει περισσότερη δυναμία. Δεν παίζει άσχημα, καθόλου άσχημα θα έλεγα, αλλά όμως αυτή η αδικαιολόγητη αστοχία του, αυτά τα άσχημα ποσοστά, νομίζω ότι εξούνται μόνο ότι υπάρχει άγχος. Αυτό θα έλεγα. Αν λοιπόν ηρεμήσει, σίγουρα θα πάει καλύτερα. Αν είχαμε λοιπόν κάποια στατιστικά θα βλέπαμε ότι τα είναι 0 στα σουτ, έτσι νομίζω δεν έχει πετύχει σουτ είτε από μεσαία είτε από μεγάλη απόσταση. Ο Πορφύρας πέτυχε 6 πόντους, 4 είναι με βολές της Παπάζουλου και της Τζιλιμπάρη και νομίζω ένα καλάθι από την Παπάζουλου από κοντά. Δεν έχουμε κάποια ευσοχία από μακρινή απόσταση ή μεσαία. Από κοντινή απόσταση πέτυχε η Παπάζουλου το καλάθι, το ένα. Πολύ χαμηλά ποσοστά. Σίγουρα θα βελτιωθεί. Πόσο καλά θα πάει θα δείξει συνέχεια. Σαν σούτ εννοώ. Φυσικά το μόνο θετικό για τον Πορφύρα είναι ότι έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά στα rebound. Είτε αμυντικά είτε επιθετικά. Ρουμπελάκι τώρα. Ξενιτοπούλου. Τσιλιμπάρη, κόπηκε. Και σε. Πλάγια η μπάλα στη Τζιαδή, η οποία νομίζω είναι η πιο κινητική, θα λέγαμε. Καλάθι από την, το νούμερο 10, την Πολιτοπούλου. 6-16. Τσιλιμπάρη, Παπάζολου, πάτησε λοιπόν τη γραμμή, κατοχή για την Αγία Παρασκευή. Σωστά το δίνει ο κ. Παναγκολάου, σωστή απόφαση. Η μπάλα για το νούμερο 16 της Σπυρίδωνος. Και σε, Σπυρίδωνος. Πολιτοπούλου, Τσιαδή και σε Τσιαδή, Πολιτοπούλου και πάλι το σουτ. Πήρε νομίζω το πρώτο ή δεύτερο επιθετικό rebound καλάθι από την Κεσέ. Η ομάδα του κυρίου Ρουμπελάκη. Εσπευμένα time out ο κύριος Σαράπης. Τίποτα δεν πάει καλά. Θα έλεγα 6-19. Thank you.
ο Πορφύρας την επόμενη αγωνιστική, την 11η, το δεύτερο γύρο, θα παίξει εκτός έδρας με τον Προμηθέα Πάτρας. Μετά θα εντοπίσει εδώ τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στις 21 Τετάρτου και 28 Τετάρτου είναι το τελευταίο παιχνίδι, 13η αγωνιστική, όπου ο Πορφύρας θα παίξει εκτός έδρας με τα Μελίσια. Η μπάλα λοιπόν είναι για τον Πορφύρα. Μπαλαμπάνη στην Ρουμπελάκη. Ρουμπελάκη στην Πετρή. Κόπηκε. Για να μην μπάλα. Θέλει το φάουλ Καραχάλιου νομίζω. Έχουμε μαζί μας, εδώ δίπλα μας, το προπονητή της προοδευτικής, το γυναικείο τμήμα και το προπονητή της τελευταίας μουσικά του νομίζω στις Νεάνιδες. Ίσως μπορέσουμε στο ημίχρονο να πούμε δύο λόγια μαζί τους, θα δούμε όμως. Πετρή, στο Ρουμπελάκι. Τρίτο σουτ. Για να δούμε. Θα μπει κάποιο σουτ. Όχι. Τρομερή αυτή η αστοχία. Πολτοπούλου στην Κεσέ. Τσιαδί το σουτ. Άστοχη. Ρουμπελάκι τώρα. Μπαλαμπάνη το σουτ. Πήρε το φαουλ. Δύο βολές. Δύο βολές για την Μπαλαμπάνη. Άστοχη. Μέχρι στιγμής η Μπαλαμπάνη έχει στοχίσει και στις τρεις βολές που έχει κάνει. Για να δούμε να πετύχει την τέταρτη. Μέσα η τέταρτη, ευτυχώς. 7-19. Και σε το νούμερο 16 νομίζω η Σπυρίδωνος παίρνει το τρίποντο. Έχει πετύχει 3 ή 4 τρίποντα μέχρι στιγμής η Αγία Παρασκευή. 7-22. Πήγε κάποιο φάουλ εδώ, δεν δόθηκε, συνεχίσει και η φάση και καλάθι. 7-24. Πετρή για τον Πορφύρα. Συλιμπάρη κόπηκε από την, το νούμερο 4 την Καραχάλιο. Και καλάθι από την Κεσέ. 7-26. Τίποτα δεν πάει καλά για την ομάδα μας στον Πορφύρα. Καραχάλιο
Σιτζιαδί, Λιαμπάνη, Καραχάλιου και πάλι. Τσιλιμπάρη έκοψε. Μπαλαμπάνη τώρα. Πλάγια Σουρμπελάκη. Σενιτοπούλου. Ευμορφοπούλου. Μπελάκι, Μπαλαμπάνη. Η μπάλα για την Πορφύρα. Ένα δευτερόλεπτο που φαίνεται από μένα για την επίθεση της Πορφύρα. Τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης. Κατοχή για την Αγία Παρασκευή. Και έχουμε time out. 5 και 32 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Τίποτα δεν πάει στον Πορφύρα καλά. 7 πόντους μόνο σε 15 λεπτά παιχνιδιού. Έχει ξεκινήσει, έχουμε συνδεθεί και στο live της ΕΟΚ το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ Περιστερίου και των Ιωνικών Νέας Φιλαδέλφειας. Στα πρώτα λεπτά 3-4 προηγείται ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Παναξιακός προηγείται της ΚΑΠ 74-72. Νομίζω είναι αγώνας για τα play-off στο δεύτερο όμιλο του National League 2. Συνεπίδηση Αγία Παρασκευή με την Κεσέ. Όχι, συγγνώμη, το νούμερο 14, η Βούλγαρη. Πήρε το rebound η Βούλγαρη. Επιμένει η Βουλγαρία, κοντά στο καλάθι. Μέσα, τα κατάφερε. Πέσε πως παραγυρίζει ο πάγος της Αγίας Παρασκευής. 7-20. Σενιτοπούλου τώρα, για τον Πορφύρα. Τα 28, το βλέπουμε και στο ταμπλό. Και σε, στη Βούλγαρη, χάθηκε νομίζω η μπάλα. Για την Αγία Παρασκευή. Δύο βολές με την Παπάζογλου. 9-28 το σκορ.
Μία πολύ συγγνώμη, ήταν άστοχη. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή και σε δεν η πλάγια η μπάλα στο νούμερο 8 τη Γρίσπου. Να δούμε αν είναι φάουλ ή όχι. Όχι. Έχασε την μπάλα Γρίσπου. Νομίζω ήταν βήματα. Μπαλαμπάνει τώρα για τον Πορφύρα. Δεν μάρτυρει λιγάκι ο κύριος Μπελάκης. Πορφύρας Χιανιτοπούλου Ρουμπελάκη απέναντι σε Καραχάλιο Ευμορφοπούλου Παπάζολου πήρε πέτυχε το γαλάτι. Έχουμε και ένα σφύριγμα. Τεχνική ποινή νομίζω. Να δούμε που δόθηκε. Νομίζω σταματήθηκε ο κύριος Σαράπης. Ναι, πήρε τεχνική ποινή. Γιαμπάνη σε Γρίσπου Καραχάλιου και σε Γρίσπου Καραχάλιου πλάγια η μπαλαστή και σε Γιαμπάνη ελίσσεται κάνει το σοτ. Καλό το σοτ αλλά μπάλα στα χέρια της και σε Γρίσπου σύνομαι Καραχάλιου Γιαμπάνη το σουτ μέσα τρίποντο νομίζω από τη Ζέφη. 11-32. Νομίζω ήταν και το πέμπτο τρίποντο για το Παπάζοβι. Άστοχη μπάλα για την Αγία Παρασκευή. Και να θες να έχεις τέτοια ποσοστά στο χέρι στα σουτ, δεν νομίζω ότι γίνεται. Δεν μπήκε ένα σουτ μακρινό θα λέγα για τον Πορφύρα. Μέχρι στιγμής. Σίγουρα υπάρχει νευρικότητα, υπάρχει άγχος. Έχουμε σφύριγμα για να δούμε τι δόθηκε. Έχουμε κάποια παίκτα της Αγίας Παρασκευής στο έδαφος. Νομίζω ότι είναι η Γρίσπου, το νούμερο 8. Έχει πάει κοντά και γιατρός στο αγώνα. Thank you.
Τώρα δεν είμαστε σίγουροι αν είναι Γρίσπου ή όχι, κάποια άλλη. Δεν μπορούσαμε να δούμε καλά το νούμερο. Με κάθε επιφύλαξη είπα το όνομα. Ποια παιχνίδια είναι κάτω, κυρία, ποια είναι? Γρίσπου. Ναι, μας λέει ο φίλος μας ότι πιθανόν να είναι η Γρίσπου. Δεν είδαμε καλά τη φάση, πώς ήρθε αυτός ο τραυματισμός. Προσπαθούν να δυσικώσουν οι συμπαίκτριές της. Χειροκροτήρια κιόλας. Πήγε στον πάγκο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν θέλουμε τραυματισμούς τέτοιες ώρες. Συνεχίζει το παιχνίδι. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή με την Τσιαδή. Τσιαδή στη Γιαμπάνη. Τσιαδή. Νομίζω μέχρι στιγμής Τσιαδή είναι η κορφαία, θα έλεγα, για την Αγία Παρασκευή. Ρουμπελάκι. Μπαλαμπάνη. Πέρασε προς τα μέσα μπαλαμπάνη. Άστοχη και πάλι. Κοκοσούρι. Μπάλα τώρα στα χέρια της Ρουμπελάκη. Ρουμπελάκη. Δεν βιάζεται. Παπάζογλου στην μπαλαμπάνη. Ευμορφοπούλου και δεν το φάουλ νομίζω. Δύο βολές. Παπάζογλου για τον Πορφύρα. Μπαλαμπάνη, Παπάζογλου, Μπελάκη. Καλά την καφάρα του Παπάζογλου. Η οποία θα έλεγα ότι χωρίς να λέω μεγάλη κουβέντα, ίσως είναι η μόνη που διασώζεται, θα έλεγα, μέχρι στιγμής. Ελπίζω συνέχεια να βελτιωθούν και τα άλλα κορίτσα. 13-32. Έχουμε φάουλ.
Επάνω στην Κεσέ. Νομίζω σωστά, καταλαβαίνετε. Υπήρχε επαφή. Τσιαδί τώρα για την Αγία Παρασκευή. Πήγε στον αγώνα και το νούμερο 17 η Κυρκοπούλου. Τσιαδί. Κυρκοπούλου, Γιαμπάνη, κόπηκε Γιαμπάνη, κουμπελάκι τώρα. Κάκη η μεταβίβαση. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή, 57 λεπτά περίπου πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα είναι για την Αγία Παρασκευή. Και σε Σιτζιαδί. Πιέζει ψηλά ο Πορφύρας. Και σε και πάλι. Για να δούμε η μπάλα το νούμερο 17 Κυρκοπούλου. Στη Βούλγαρη. Για μπάνε σούτ 2 πόντων. Βούλγαρη το ριμπάω και καλά. Αξιοθάμα στη Βούλγαρη. 13-34. Ρουμπελάκι το σούτ. Παπάζα από το rebound. Παπάζα από πρέπει να έχει πάρει 5-6 rebound επιθετικά νομίζω μέχρι στιγμής. Βαρουμαφοπούλου πήρε το foul από τη Βούλγαρη. Για να δούμε αν έχουμε βολές. Ναι, τέταρτο ή πέμπτο. Βλέπω ένα 4 στο ταμπλό. 5, ναι, βολές. Για την Μορφοπούλου. Πιο πολλούς πόντους άλεγα έχει πετύχει ο Πορφύρας με βολές παρά με σούτ. Ή καλές προσπάθειες κάτω από το καλάθι. 14-34. Για μπάνι. Έκοψε Παπάζογλου. Πρέπει να δώσει την μπάλα κάπου, να γίνει ένα σουτ. Έληξε το ημίχρονο. 14-34. Coach, coach, ελευθερία. Γεια σας. Όλα εντάξει, να μιλήσω λίγο. Μήπως μπορείς να μας ρωτήσουμε κανένα 2-3 πραγματάκια να μας πεις. Ναι, εγώ έχω φύγει από την ελευθερία. Δεν έχει σημασία, ό,τι αν είσαι. Δεν έχει σημασία. Coach είσαι, κάτσε πως είσαι, έχει καλά είσαι.
θύμισε με γιατί έχω κολλήσει τώρα. Μην τις καρπέτες. Καρπέτες, έτσι. Καρπέτες. Ναι. Λοιπόν, coach, μέχρι τότε πρώτη από ό,τι μου είπες, ήσουν στην Ελευθερία, ναι, Μοσχάτου, ναι, έτσι, στο Under 23. Θα ήθελα να μας πεις, καταρχήν για το σημερινό αγώνα που είδατε, στο πρώτο μήχρονο, δύο λόγια και μετά να πούμε και για εσάς και για την Ελευθερία. Όχι, εγώ βλέπω ένα ωραίο παιχνίδι. Αξιολογία Παρασκευή, παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ. Να είμαι ειλικρινής, ήρθα να δω και την Ξενιτοπούλου, την Αγγελική, γιατί την είχα στον Αονά 2-3 χρόνια, οπότε έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Και είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω το δεύτερο μήχρονο να είναι ακόμα καλύτερο. Ανέβει λίγο και ο Πορφύρας, θα δούμε ένα πιο ωραίο μάτς. Και εγώ αυτό βλέπω, κινείται ο Πορφύρας, αλλά αυτή η αστοχία που είχε. Είναι αστοχία λίγο, ενώ σουτάρουνε τρίποντα. Εντάξει, ίσως το δεύτερο ημίχρονο τους μπουν και δούμε λίγο πιο συναρπαστικό. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αστοχία? Πιστεύω ότι είναι και το άγχος. Γιατί ο Πορφύρας τώρα κυνηγάει να φύγει από τη, λίγο από την κάτω ζώνη. Οπότε θεωρώ ότι ίσως το δεύτερο ημίχρονο τους μπουν και φύγει λίγο το άγχος. Παίζει καλά ο Πορφύρας, έτσι. Παίρνει και επιθετικά rebound. Ναι, ναι, μα έχει και κοπέλες και έμπειρες, έτσι. Παίζει και γρήγορα. Νομίζω ότι αν του μπουν λίγο τα σουτ, θα πλησιάσει το σκορ. Πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο να. Εσείς με την Ελευθερία Μοσχάτου, έτσι σας πρόλαβα. Εγώ είχαμε κάνει και κάποιες δηλώσεις, αν θυμάμαι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ναι. Έφυγα από το Under 23, τελειώσαμε τη σεζόν. Πήγαν πολύ καλά τα κορίτσια, βέβαια και η ομάδα. Τερματίσαμε σε πολύ καλή θέση, πήγαμε στην Εξάδα. Τώρα, εγώ πλέον είμαι στο Φάρο Κερατσινίου, στο γυναικείο. Όπου και εκεί πάμε να κάνουμε κάτι καινούργιο και κάτι καλό. Μάθαμε και κάτι αρνητικό για την Ελευθερία Μοσχάτου, έτσι, στις γυναίκες. Δεν θα συμμετέχει στα play-off, έτσι. Περνάει έτσι ο Ηρακλής, νομίζω, κάτι τέτοιο διάμεσα. Ναι, ναι, φεύγουν από το. Δεν θα συμμετάσχει ουσιαστικά στα play-off. Εντάξει, βέβαια δεν έχει κάποιο. Είναι μείον ένα βαθμό, θα είναι του χρόνου. Αλλά ελπίζω του χρόνου να είναι πιο δυνατή και η Ελευθερία και να. Ξαφνικό αυτό, έτσι. Ναι, 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 ήταν ξαφνικό λιγάκι, αλλά επειδή μάλλον ήταν και λίγα κορίτσια, η απόφαση τη διοίκηση και των προπονητών ήταν να μην κατέβουν. Στη συνέχεια. Πιστεύω ότι χρόνο να πάνε λίγο καλύτερα και να είναι λίγο πιο. Εσείς που ασχολείτε πλέον με το γυναικείο μπάσκετ, έτσι. Ναι, στο ναι. Φάρο πήγατε στη γυναική ομάδα, έτσι. Ναι, ναι, στο Φάρο. Πιστεύω προσπαθούμε να κάνουμε κάτι νέο, κάτι καινούριο, κάτι καλό. Και να δώσουμε κάτι, ένα restart στο Φάρο που να είναι κάτι του χρόνου διαφορετικό. Τα κορίτσια του Φάρου που αγωνίζονται, Εσκανά, έτσι. Εσκανά. Άρθα Εσκανά. Είναι στην Εσκανά. Λοιπόν, ναι, 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 ναι. Έχουμε μια βάση κοριτσιών, θα πάρουμε και άλλα κορίτσια και πάμε για. Για μεγάλα πράγματα το να δούμε. Αλλά κρατάμε χαμηλούς τόνους, να δούμε και τι θα πάρουν και άλλες ομάδες, τι παίχτες θα πάρουμε κι εμείς και να κάνουμε το ταμείο. Έχει ανέβει το επίπεδο στην Εσκανά, στις γυναίκες. Ναι, έχει ανέβει γιατί βλέπουμε ότι και φέτος ένα από τα φαβορί ήταν, να μην πω το μεγάλο φαβορί, ήταν ο Προφήτης Ηλίας. Όπου αυτή τη στιγμή η Βάρη Προφήτης είναι 2-0 το συνολικό ναι. Σκορ. Και σήμερα είναι. Η ομάδα του κύριου Μεϊμάρογλου η Βάρη, έτσι. Ναι, 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 ναι. Το λόγο. Οπότε 6 ώρα σήμερα θα είμαστε και εκεί πάλι για να δούμε και το πού γίνεται αυτό. Στα Καμίνια, είναι το τρίτο. Γιατί έχουμε. Μήπως προλάβουμε κιόλας. Ναι, ναι, εμείς έχουμε τον Πορφύρα στους άντρες. Πρέπει να πάμε στον Ερμή, Αργυρούπλες, γιατί δίνει και οι άντρες τώρα, ξέρετε, στις 5 ώρα δίνουν τα. Είναι το τρίτο παιχνίδι τώρα. Ναι, μήπως πάμε κατευθείαν και να δούμε και τα Καμίνια. Θέλω να πω ότι που ήταν και φαβορή, ας πούμε, Προφήτης, τώρα είναι 2-0 η Βάρη, έτσι. Είναι συναρπαστικό μέχρι τέλος, όπως και πέρυσι πάλι Σκανά που ήταν πάλι ο Προφήτης και τελικά ανέβηκε το Φάληρο. Κάθε χρονιά είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα της Σκανά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κόσμο, σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε σήμερα. Εννοείται, φέτο είμαστε στο χώρο. Να είστε καλά, χάρηκα. Χαίρετε.
Thank you.
Ξεκινάει και πάλι αγώνας. Δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε αν έχει το σθένος πλέον ο Μπορφίδες να παίξει λίγο καλύτερα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Ημίχρονο, συγγνώμη. Εγώ ελπίζω ότι σίγουρα θα βελτιωθεί. Για να δούμε όμως πόσο θα μπορέσει να ανατρέψει το σκορ. Αυτή η 20 πόντι είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά όλα όμως μπορεί να γίνει. Αρκεί να παίξει καλά ο Πορφύρας. Δεν μας το έχει δείξει τόσο σήμερα. Αν και θα λέγω ότι παίζει καλά γενικά, αλλά είναι τρομερά άστοχος. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή με το νούμερο 16 της Σπυρίδωνος. Πάλι μια μικρή καθυστέρηση. Εκεί στη γραμματεία. Το ίδιο το σημαίνει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή με την Κεσέ. Για μπάνι. Σούτ από την Τζιαδή. Άστοκη. Μπαλαμπάνι τώρα. Για τον Πορφύρα. Παραπάνω δεν βιάζεται. Απέναντι στη Κεσέ. Ευμορφοπούλου. Ρουμπελάκη. Παπάζογλου. Τσιλιμπάρι σουτ. Μέσα με την βοήθεια του ταμπλό. 16-14. Καλό το ξεκίνημα. Για την ομάδα μας τον Πορφύρα. Καραχάλιου. Κοντά στο καλάθι. Για να δούμε. Καλή άμυνα από την Παπαζεύγου. Κόπηκε, ναι. Ρουμπελάκι τώρα. Μπαλά στα πόδια της παίκτριας της Αγίας Παρασκευής. Κατοχή για τον Πορφύρα. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι ο Πορφύρας θα βελτιωθεί. Για να δούμε πώς. Ξεκίνησε καλά. Για να δούμε. Ευμορφοπούλου. Παπάζερου κοντά στο καλάθι. Πήρε το ριμπάο και ξανά μέσα. Καλάθι 18-34. Ο Πορφύρας έχει δύναμη κάτω από το καλάθι. Αν το εκμεταλλευτεί και βρεθεί λίγο εύσοχος, σίγουρα θα αλλάξει κατάσταση. Γι' αυτό και σε πλάγια στη Καραχάλιου σουτ. Άσοκη μπάλα στα χέρια της Ρουμπελάκη. Ρουμπελάκη δεν βιάζεται. Για να μας Παπάζογλου και πάλι κοντά στο καλάθι. Για να δούμε μέσα. Παπάζογλου, είπαμε, είναι αυτή που παίζει από την αρχή του αγώνα καλά. 20-34 μειώνει ο Πορφύρας. Καρακάλιου. Για να δούμε. Έχουμε ένα σφύριγμα. Φάουλ. Και σε πλάγια στη Τζιαδή. Έκοψε την μπάλα η Ρουμπελάκη. Ευμορφοπούλου. Ευμορφοπούλου. Ωραία σύστη Τζιλιμπάρη. Αλλά συνεχίζεται η φάση. Μπαλαμπάνι. Κόπηκε από την Καραχάλιου. Επάνω στο σουτ.
Καλή προσπάθεια της Καραχάλιου. Κατοχή όμως για τον Πορφύρα. Επομένως 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Για να δούμε. Έχω την αίσθηση ότι πλέον ο Πορφύρας μπαίνει διαφορετικός από το δεύτερο ημίχρονο. Μπαλαμπάνε στην Παπάζογλου. Ευμορφοπούλου. 4 δευτερόλεπτα. Ευμορφοπούλου, για να με θα κάνει. Άργησε να κάνει την επίθεση. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή με τη Τζιαδή. Για να δούμε. Έχουμε φάουλ της Μπαλαμπάνη. Λέει ο κύριος Παπα-Νικολάου. Και σε Τζιαδή τώρα. Για Μπάνη. Σπυρίδωνος. Άστο εκεί, η μπάλα στα χέρια της Καραχάλιου. Για να με τι έχουμε εκεί. Έχουμε βήματα. Σωστά καταλογίζεται από τον κύριο Αρτελάου. Πήγε στον αγώνα το νούμερο 5, 6 νομίζω, για να δω καλά, από την Αγία Παρασκευή το 6 είναι η Κακοσούρη. Ρουμπελάκη, Ευμορφοπούλου, Παπάζογλου. Αργά και σταθερά νομίζω, Μπαλαμπάνη. Να το κάνει το σούτ, όχι, κάνει κακή μπαλιά, Μπαλαμπάνη. Τι βγάζει σε μένα, ο κύριος Ράπης περνάει Ξενιτοπούλου στον αγώνα. Και σε Τζιαδή τώρα. Καρακάλου για Μπάνη με την Παπάζογλου. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή. Εσέ στην Καραχάλιου, Καραχάλιου. Έχουμε βήματα νομίζω εδώ. Ρουμπελάκη πήρε την μπάλα. Ρουμπελάκη φιλότιμη όπως πάντα. Έχασε όμως την μπάλα τώρα. Ματιάσαμε. Τρίποντα από την Τζιάδε. 20-36. 37. Έκοψε η Καραχάλιου αλλά δεν κράτησε την μπάλα. Τώρα κατοχή για τον Πορφύρα. Να δούμε τι δόθηκε τελικά. Τεχνική ποινή κάπου δόθηκε. Στον πάγκο του Πορφύρα νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί όμως αυτό. Δεύτερη διακριτική ποινή για τον κύριο Αράμπη. Μία έγινε στο δεύτερο δεκάλεπτο, μία τώρα στο τρίτο. Μέσα η μπάλα. Πόντος 20-38. Ξενιτοπούλου. Σιλιμπάρη κοντά στο καλάθι. Πήρε το φαουλ, δύο βολές.
Σωστή εδώ η απόφαση του διαιτητή. Καθαρό το φαουλ. Υπήρχε επαφή. Για να δούμε αν είναι εύστοχη η Τσιριμπάρη. Όπως έχουμε πει, η Τσιριμπάρη με πολλά προσόντα. Να ανακολουθήσει που μπορεί να παίξει καλό μπάσκετ, είναι και μικρή. Έχει όλα τα προσόντα για να πάει ακόμα ψηλότερα. Ευμαρκοπούλου, μια ωραία reverse τρίπλα, Ευμαρκοπούλου, Τσιλιμπάρη, Τσενιτοπούλου, πλάγια μπάλα, Μπελάκη, Ευμαρκοπούλου, Παπάζογλου, δεν είναι κάποια κοπέλα και πάλι το ίδιο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει, αποφασιστική να βάλει το καλάθι μέσα, να βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Υπάρχει μια αντισυακτικότητα, δεν ξέρω γιατί, ενώ πρέπει να υπάρχει έτσι μια αποφασιστικότητα, θα έλεγα. Και να γυρνάει μπάλα, είναι αφύλακτες και δεν κάνουν το σουτ. Άρα υπάρχει μια δυσκολία ακόμα ως προς το σουτ. Μόνο η Παπάζογλου φαίνεται να τα καταφέρνει. Μόνο η Παπάζογλου. Δείχνει η πιτσιρίκα, η 17χρονη Παπάζογλου. Δείχνει αρκετά καλό πρόσωπο μέχρι στιγμής. 22-38. Ρουμπελάκι. Χάθηκε η μπάλα, αν είναι δυνατόν. Γελάνε όμως τα κορίτσια μεταξύ τους, μπράβο τους. Ήταν έτσι στιγμή δύσκολη, στην Κυριακή θα έλεγα. Δεν μπορούσε να λέξει την μπάλα, ξέρετε κάνει καμιά φορά και τερτύπια που λέμε. Αυτό έγινε τώρα, χάθηκε η μπάλα, δεν πειράζει, όμως συνεχίζουμε. Για να δούμε, τι μας επιφυλάζει στη συνέχεια. 4-27 πριν τη λήξη του 3 δεκαλέπτο. Ο Πορφύρας λίγο αποφασιστικός χρειάζεται να γίνει για να για την ανατροπή. Παίζει ωραία, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, θα λέγα, αυτό το μειονέκτημα της αστοχίας που έχει μέχρι στιγμής. Η Τσιαδή νομίζω έχει βάλει και μια βολή, το τρίπο της Τσιαδή και η βολή από την τεχνική ποινή. Τώρα οι τέσσερις πρώτες έχει πετύχει, 8-4 είναι το σκορ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. 14 πρώτες έχει βρει, έκανε 22, ναι, 8 πόντους, 8-4, υπέρ την Πορφύρα είμαστε. Υπάρχει βελτίωση, θέλουμε περισσότερο. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή. Τσιαδή. Πρέπει να έχουμε επιθετικό φάουλ. Βλέπουμε την Τσιλιμπάρη να στέκεται έτσι. Να υπήρχε και κάποιο. Δεν την είδαμε τη φάση. Αλλά βλέπουμε την Τζιλιμπάρη να στέκεται σχεδόν καθιστή να είναι. Τώρα σηκώθηκε. Δόθηκε όμως επιτεπτικό. Λίγατα, χαμηλώ στη φωνή λίγο. Φίλε, φιλαράκο. Φίλε, χαμηλώ στη φωνή. Ξενιτοπούλου. Ξενιτοπούλου την μπάλα πλάγια σε Ρουμπελάκη. Για να δούμε. Δεν μπορεί να μπει μπάλα μέσα από ένα σουτ μακρινό. Δεν ξέρω γιατί αυτή είναι η νευρικότητα από τα κορίτσια του κ. Αράμπη.
Για μπάνι λήχθηκε. Βούλγαρη το σούτ. Ρουμπελάκι τώρα. Για τον Πορφύρα. Πλάγια μπέλα στην Εμορφοπούλου. Παπάζογου με τη Γιαμπάνη. Καλή άμυνα της Γιαμπάνη. Τσιαδί. Πήρε το φάουλ. Δύο βολές σωστά. Σωστή απόφαση του διαιτητή. Υπήρχε επαφή. Δύο βολές για την Αγία Παρασκευή. Μέσα η πρώτη βολή. 22-39. Μέσα και η δεύτερη. 22-40. Μπαλαμπάνε. Ξενιτοπούλου. Χάθηκε η μπάλα. Για να δούμε. Κατοχή για την Αγία Παρασκευή. Και σε Τσιαδί. Βούλγαρε. Γιαμπάνε. Γιαμπάνε. Για να δούμε. Πήρε το φάουλ. Για μπάνες βολές. Μέσα από τη βολή της Ζέφης. Μέσα και η δεύτερη. 22-42. Ξανά διαφορά στους 20. Ξενιτοπούλου. Ρουμπελάκι. Ευμορφοπούλου. Χάθηκε η μπάλα. Και σε Τσιαδί, Καραχάλιο, Βούλγαρη το σούτ. Παπάζογλου τώρα για τον Πορφύρα. Σενιτοπούλου, Ευμορφοπούλου, δύο παίκτες απέναντί της, Ρουμπελάκη, κόπηκε. Τσιαδί και Καλάθι, από την Βούλγαρη νομίζω. Έχουμε διακοπή του αγώνα. Κτύψε λιγάκι νομίζω η Καραχάλιο. Μπαλαμπάνε. Τσιλιμπάρε. Μπαλαμπάνε και πάλι. Καλή άμυνα από την Αγία Παρασκευή. Τσιαδί τώρα. Μπαλαμπάνε.
μπάλα κόβηκε από τα πόδια της Μπαλαμπάνη, η κατοχή για την Αγία Παρασκευή. Βούλγαροι. Για να δούμε, μπάλα για τον Πορφύρα. Ρουμπελάκι. Σενιτοπούλου, Μπαλαμπάνη τώρα. Για να δούμε τα κάνει Μπαλαμπάνη. Παπάζογλου, λύσετε. Πήρε το φάουλ, για να δούμε. Δεν πήγε μέσα η μπάλα, δύο βολές. Μέσα από την βολή της Παπάζογλου, 23-44. Μέσα και η δεύτερη. Καραχάλιου. Για να δούμε, έχουμε βήματα. Τζάμπολ λέει ο διαιτητής. Όχι. Συγγνώμη, βήματα είναι, μπάλα για τον Πορφύρα. Ένα λεπτό απομένει και 6 δευτερόλεπτα για να λήξει το 3ο δεκάλεπτο. Σενιδοβούλου. Και ο Σαράπης. Σε 6-4. Δύο βολές για Διαμπάνη. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 26-46. Μπαλαμπάνη. Έχουμε σάραβο στην Μπαλαμπάνη νομίζω. Εδώ με πιάνει λίγο τον αστράγαλό της, σαν βλέπω καλά, ναι. Πρέπει να γύρισε λίγο το πόδι της. Η γιατρός το σπρέι, από ό,τι βλέπω εδώ έχω, μια, έχω εικόνα. Thank you.
Έχετε και μπαλαμπάνι το χειροκρότημα. Όπως στο πρώτο ημίχρονο, η Γρίσπου αποχώρησε τραυματισμένη, έτσι τώρα και η Μπαλαμπάνη είναι στον πάγκο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και τα δύο κορίτσια. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ξενιτοπούλου, Τσιλιμπάρη, Παπάζογλου. Καλά Τερτζιάδη. Ένα μπάζερ πίτερ. 26-49 νομίζω, 48. Ξεκινάει το 4ο δεκάλεπτο. Διαφορά μεγάλωσε από τους 20 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε 22 στο 3ο δεκάλεπτο. Ο Πορφύρας έβαλε 12 πόντους και νομίζω 14 η Αγία Παρασκευή στο 3ο δεκάλεπτο. Από ό,τι βλέπω εδώ στα στατιστικά, το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε 6-14 για τις Παρασκευές, στο δεύτερο 8-20 υπέρ της ομάδας του Μπελάκη και 12-14 στο τρίτο. Και στα 3 δεκάλεπτα προηγείται η Αγία Παρασκευή. Ο Πορφύρας δεν έχει ξεπεράσει τους 12 πόντους σε κανένα από τα 3. Χαμηλό το σκο.
Στο προβλητική 6, στο δεύτερο 8 και στο τρίτο 12. Ρουμπελάκι, Τσιλιμπάρη, Παπάζογλου, Ρουμπελάκι, Ευμορφοπούλου, απέναντι Τσιαδί, Ευμορφοπούλου, άστοχη. Τσιαδί. Γιαμπάνη. Γιαμπάνη, κόβει για τον Παπάζογλου. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή. 7 λεπτά απομένουν για την επίθεσή της. Βούλγαρη, το σουτ. Μέσα. Τρίποντο νομίζω. Άντε Βούλγαρη. 26-51. Μεγαλώνει διαφορά. Δεν είναι ότι καλύτερο για τον Πορφύρα. Νομίζω και ο Σαράβης βλέπω εδώ ετοιμάζει την Αρχαγγελίδη να μπει στον αγώνα. Έχω την αίσθηση ότι έπρεπε να κάνει πιο γρήγορα κάποιες αλλαγές. Κάποια κορίτσα θα μπορούσε να είχαν σφοβεί λίγο πιο γρήγορα. Η Θανοπούλου, η Αρχαγγελίδη, Μεγαλούδη νομίζω. Η Πετρή χρησιμοποιήθηκε πολύ λίγο. Καμιά φορά όταν σου πάνε καλά τα πράγματα πρέπει να βάλεις σε όλους τους παίκτες. Να δούμε τι κάνουν, πώς είναι. Σήμερα έχω την αίσθηση λοιπόν έπρεπε να βάλει πιο γρήγορα και την Αρχαγγελίδη και την Θανοπούλου. Και τη Μεγαλούδη ή και την Πετρή περισσότερο. Δεν είμαι coach, αλλά λοιπόν, Αρχαγγελίδη Ξενιτοπούλου. Αρχαγγελίδη, Ρουμπελάκη. Μπάλα στα χέρια της, για να δούμε το νούμερο 17, είναι η Κυρκοπούλου. Κύριε το φάουλ, Βούλγαρη. Έκανε το φάουλ, λέει ο κύριος Πανικολάου. Η Τσιλιμπάρη, μάλλον με το σώμα της προφανώς από ό,τι κατάλαβα. Τσιαδί το σούτ, μέσα. 28-54. Ευμορφοπούλου, Ρουμπελάκη, Μεγαλούδη, συγγνώμη, Αρχαγγελίδη. Ευμορφοπούλου, πήρε το φάουλ. Μπαίνει στον αγώνα, νούμερο 16, Σπυρίδωνος. Άστοχη στην πρώτη βολή, Ευμορφοπούλου.
μέσα. Η δεύτερη βολή. 29-54. Μέσα καλά, θέλει ξενικοπούλου μέσα. Πρώτο νομίζω σουτ από μακριά έστοχο. Για την πορφύρα. Νομίζω είναι και τρίποντο. Το πρώτο τρίποντο. Α, την ξενικοπούλου. Καλά και πάλι από την ξενικοπούλου. 34-54. Και εσέ, άσο και τον πελάκι τώρα, Ευμαρφοπούλου. Τον πελάκι, μεγαλού, συγγνώμη, Αρχαγγελίδη. Σταματάει ο αγώνας, έχουμε έτσι ένα... Η Αρχαγγελίδη νομίζω έχει χτυπήσει. Όχι, Ξενιτοπούλου είναι, συγγνώμη. Και εσέ. Τσιαδί. Καραχάλιου και πάλι και σε. Η μπάλα για την Αγία Παρασκευή. Καραχάλιου τώρα στη Τζιαδί και σε. Τζιαδί το σουτ. Αρχαγγελίδη. Χάθηκε η μπάλα για την Πορφύρα. Και σε. Δεν βιάζεται. Καραχάλιου. Πολιτοπούλου πάλεψε και έτσι η Αγία Παρασκευή πήρε την μπάλα. Καραχάλιου. Φάουλ πάνω σε Καραχάλιου, δύο βολές. Πήγε στον αγώνα και η Θανοπούλου για τον Πορφύρα. Μέσα από την βολή για την Καραχάλιο. Μπράβο, Δέσποινα! Μέσα και η δεύτερη. 34-56. Ξενιτοπούλου. Πολιτοπούλου το σου τα στόχισε. Ρουμπελάκι τώρα.
Μπάλα για την Αγία Παρασκευή. Περνάει στον αγώνα και η Ρεχουνιώτη, όπως και η Πετρή για τον Πορφύρα. Καραχάλιο, πλάγια μπάλα στην Πολιτοπούλου, άστο και Θανοπούλου τώρα. Πετρή. Ξενιτοπούλου. Πλάγια μπάλα στην Θανοπούλου. Μέσα έξοχο. Θανοπούλου, τρίποντο. Έχουμε ένα έρμπολ, κατοχή για τον Πορφύρα. Ξενιτοπούλου. Καραχάλιου, γρήγορα μπροστά. Η μπάλα τώρα το νούμερο 17, η Κυρικοπούλου, στη Γρίνιστη Κεσέ. Σουτ νομίζω από το νούμερο 16 της Περίδενος, ή όχι το 6 νομίζω, η Κοκοσούρη ήτανε. Αρχαγγελίδη. Βήματα. Σε τώρα σε Κυρικοπούλου, Κοκοσούρη, Κακοσούρη. Σε τα πτυχία σε Θανοπούλου. Ξενιτοπούλου. Να κλείνει παλιά, αλλά όχι τόσο καλή. Μπαίνει και το νούμερο 11 η Αραβάνη για την Αγία Παρασκευή. Κυρικοπούλου. Για να δούμε. Καραχάλιου. Κυρικοπούλου και σε. Και πάλι Καραχάλιου. Πέναλτι στην Αρχαγγελίδη. Καραχάλιου. Έλεξε αγώνα της επίθεσης. Έχουμε ακόμα ένα και 27 για τη λήξη. Πετρή. Στην Ξενιτοπούλου. Θανοπούλου. Πετρής, Θανοπούλου, σουτ και πάλι, Θανοπούλου. Άστοχος όμως. Και σε στην Αραβανή. Κυρικοπούλου, σουτ από την Πολιτοπούλου νομίζω, άστοχο. Πετρή τώρα. Μπαίνει στον αγώνα και πάλι Κακοσούρη. Πετρή. Έξω η μπάλα Στανοπούλου. Άρμα την πάλι μπάλα Ξενιτοπούλου, ναι. Τα κατάφερε, κέρδισε την μπάλα. Αρχαγγελίδη κοντά στο καλάθι, το σουτ. Μπάρα στα χέρια των παιχτών της Αγίας Παρασκευής. Καραχάλιου κοντά στο καλάθι
και μέσα. 37-58. Και νομίζω τώρα ότι έληξε το παιχνίδι. 37-58 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας της Αγίας Παρασκευής.